Τέσσερις γνωστοί άγνωστοι μεταξύ τους θα συναντηθούν εδώ για πρώτη φορά. Στο σπίτι του Δημήτρη Μακρύ, ο οποίος έχει κάνει ήδη τις απαραίτητες προετοιμασίες και τους περιμένει με μια ανυπομονησία. Δεν περνάει πολλή ώρα και πρώτος καταφθάνει, ταρανταντάμ, ο Χρήστος Φιλίππου. Πού είσαι φίλε? Στο μου φιλί. Καλώς όρισες. Χρόνια σου πολλά. Ευχαριστώ φίλε μου. Καλή χρονιά. Εσύ είσαι μια εκπληξούλα. Είμαι πάντα μια εκπληξή. Τι θα κάνω. Τέλος πάντων, είμαι μια ζωντανή εκπληξή. Οι δύο άντρες περιμένουν να δουν επιτέλους ποιες θα είναι οι δύο κυρίες που θα συμπληρώσουν την παρέα. Πρώτη καταφθάνει η Γαβριέλα Χριστοδούλου. Καλησπέρα. Γεια σας αγαπητή μου. Τι κάνετε, πώς είστε? Άλλη εκπληξή μεγάλη. Ευχαριστώ. Καλώς όρισες. Καλησπέρα, Χρήστο, τι κάνεις? Πού είσαι, κοπέλα καλή? Καλή μια χαρά είμαι. Πώς είσαι? Εσείς? Όμορφα, όμορφα. Έχετε έρθει εσείς πρώτοι, εμείς μετά, ωραία. Ναι, είπαμε να προδεχθούμε τις κυρίες. Ωραία. Και τελευταία για να κάνει entrance, καταφθάνει η Χριστίνα Δημητρίου. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πώς είσαι, όλα καλά, εντάξει, μην πέρασε, ναι, ναι. Κοιτάει η Γαβριέλα, ο Χρήστος μας. Γαβριέλα μου. Είσαι καλά? Καλά, αγάπη μου, εσύ. Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω. Και εγώ το ίδιο. Βρεθήκαμε πριν δύο μέρες, αλλά πάλι χαιρόμαστε. Τι, πριν δύο μέρες πάλι σε διαγωνισμό ή... Όχι, βρεθήκαμε σε... πάλι είχε σχέση με την κουζίνα. Δοκιμάσαμε την πιο καταπληκτική κινέζικη κουζίνα. Όχι, ναι, και σε κέντρο... όχι, δεν ήταν σε κέντρο μορφιάς. Αλλά ήταν... Εμείς αρχίσαμε με κρασί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, εμείς... Δεν έχω το πριν και το μετά, τους είπα για το ποτό, μόνο κρασί έχω. Υγεία, ό,τι επιθυμείτε. Στη γεια σας. Χρόνια πολλά. Καλά άρχισε η βραδιά για τον Δημήτρη. Προς το παρόν φαίνεται άξιος οικοδεσπότης. Οι κυρίες βρήκαν ήδη κοινά ενδιαφέροντα, ενώ οι κύριοι μοιράζονται την ίδια αίσθηση του χιούμορ. Η παρέα τα πάει μια χαρά. Ο Δημήτρης πολύ φιλικός, πολύ καλός, πολύ ήρεμος και αυτό μετράει πάρα πολύ. Γιατί όταν ο οικοδεσπότης είναι ήρεμος και δεν σε αγχώνει και εσύ μπορείς να απολαύσεις την βραδιά. Είναι ευγενικός, φιλόξενο μέχρι στιγμής, μας υποδέχτηκε με χαρά, μας έδωσε κατευθείαν ένα κρασάκι. Πολύ κοινωνικός. Κοιτάξτε, είναι πολύ καλός οικοδεσπότης. Υποδοχή ζεστή, όπως πάντα, ο Δημήτρης είναι άνθρωπος καλλιεργημένος, μουσικός, δημιουργός, τραγουδιστής, φωτογράφος όπως είδαμε. Ανάλογη ήταν και η υποδοχή του, ανθρώπινη και απλή. Λίγο φαίνεται, Δημήτρη. Λες να φτάσει για όλους. Πάρα πολύ ωραία επιλογή. Έχει υπόψη σου ότι η επιλογή του Δημήτρη. Εγώ τα περιοριστώ σε ένα φορτηγό, παιδιά. Συγγνώμη, αυτό είναι ορθικό για τέσσερα άτομα. Το έλεγα, δεν το έλεγα, Δημήτρη. Ναι, ναι, δεν πρέπει να είναι πολύ ωραία. Για τέσσερα άτομα. Θα ξεκινήσουμε τη βαθμολογία από το 5. Λίγη μας έπεσε η σαλάτα. Ευτυχώς τουλάχιστον η παρέα φαίνεται να την απολαμβάνει. Για να ακούσουμε τώρα και τις πρώτες κριτικές. Χρόνια πολλά. Και πιστεύω ότι στο dressing κάτι δεν θα πήγαινε καλά. Έτσι πίστευα στην αρχή όταν άκουσα ότι θα κάνει, όταν διάβασα ότι θα κάνει αυτή τη σαλάτα. Ήταν εύγευστο, ωραίο. Μια χαρά μου στο παρουσίασε. Ωραίο το dressing που έβαλε. Μυστική συνταγή. Της γιαγιάς. Το ρευτικό ήταν πάρα πολύ νόστιμο. Μ' άρεσε η σαλάτα, οι γεύσεις ήταν ισορροπημένες. Εκείνο όμως που μου έκανε εντύπωση και που εγώ δεν το έκανα, επειδή συνήθως το κάνω, είναι να καμπορτήσω λιγάκι τα πινόλια. Αλλά εντάξει, δεν το κολλήσουμε στη λεπτομέρεια, επειδή οι γεύσεις υπόλοιπες ήταν πάρα πολύ καλές. Δεν περίμενα να έχεις έτσι επίπεδο στην γεύση. Στη σαλατική. Ήμουν διστακτικός στην αρχή, γιατί εκεί είναι ακριβώς το. Να μην σου ξεφύγει το λάδι και το ξύδι, γιατί μαραίνει τη σαλάτα πολύ περισσότερο από όσο πρέπει.
από όσον πρέπει. Δεν ήταν τόσο τραγανή όσον θα έπρεπε. Ίσως το γεγονός ότι έβαλε το λαδόξιδό του πριν αρκετή ώρα. Οπότε μαλάκωσε τη σαλάτα, παρά το γεγονός ότι η γεύση παραμένει καλή. Από ό,τι είπαν, τους άρεσε η σαλάτα. Ναι, όμως ήταν λίγη. Εκτός αν είναι και να παραπλανήσουν. Πόνιρε. Λίγο περισσότερο το λαδόξινο από ό,τι χρειάζεται, αλλά καλή γεύση και το σερβί. Σχετικά καλές οι κριτικές για το ρεχτικό του Δημήτρη. Λέτε ο στόχος του να επιτευχθεί και η νύχτα να εξελιχθεί καταπληκτικά. Τώρα το κρίσιμο σημείο της βραδιάς, το κυρίως πιάτο. Αυτό φοβάμαι τώρα, γιατί έκατσε λίγη περισσότερη ώρα από ό,τι πρέπει. Το κύριο πιάτο ετοιμάζεται. Απλό, όπως και ο Δημήτρης. Ρύζι από κάτω και φιλετάκι από πάνω. Και σε χρόνο ρεκόρ είναι έτοιμο. Καλό στο τοπουλάκι μου. Από μυρωδιά καλά τα πάμε. Ναι, άμε. Κοίταξε, κρίνοντας από το πρώτο πιάτο, το δεύτερο πρέπει να είναι ακόμα πιο νόστιμο. Ελπίζω. Η δοκιμή αρχίζει. Φαίνεται να το απολαμβάνουν. Την αλήθεια όμως θα τη μάθουμε σε λίγο. Ένα είναι πάντως σίγουρο. Ότι ο Δημήτρης το απολαμβάνει δεόντως. Απλά εντάξει, ήταν πολύ μαγειρευτό. Ήταν η γεύση της, ξέρω εγώ, της γιαγιάς η οποία μαγείρεψε ένα φαγητό και ένιωθα τη σπιτήσια γεύση. Εγώ περίμενα λίγο πιο γκουρμέ γεύση, αλλά επειδή μου άρεσε, με ικανοποίησε πάρα πολύ. Γαβριέλα μου, μας μπέρδεψες λιγάκι. Σου άρεσε τελικά, ναι ή όχι? Για να ακούσουμε τις εντυπώσεις και της άλλης κυρίας. Αρχικά με το που το είδα, πίστεψα ότι θα είναι λίγο καλύτερο. Δεν ήταν άσχημο, ωραίο ήταν. Απλά το ρύζι νομίζω ήταν λίγο λασπωμένο. Νομίζω. Νομίζεις? Σαν γεύση τώρα η κρέμα και το κρέας ήταν καλό. Περίμενα ακόμα λίγη γεύση στη σάλτσα. Εμένα μου αρέσει. Ναι. Συμπαθητικό. Πέντε. Εκτός του ότι το κρέας ήταν κρύο, το ρύζι είναι τα λαμπάς. Μαύρα σύννεφα φαίνονται στον ορίζοντα. Δημήτρη μου, σε κάψανε. Τελικά η πρώτη εντύπωση δεν είναι πάντα και η καλύτερη. Πάμε καλά, περνάμε καλά, το σημαντικό. Πιστεύεις ότι θα κερδίσεις, Δημήτρη? Είμαι αισιόδοξος και πιστεύω θα έρθω τελευταίο. Μεγάλη ακόμα η νύχτα και ίσως το επιδόρπιο σώσει κάπως την κατάσταση. Τελευταία σανίδα σωτηρίας, η Πανακότα. Της έκανα αργά, ήθελε 2 ώρες ακόμα. Όπως κατάλαβα, πάει η σανίδα σωτηρίας που λέγαμε. Και η Πανακότα, παιδιά. Ήρθε και το επιδόρπιο. Καλώς το τοπουλάκι μου. Καλέ, γελαϊδάκι, Πανακότα. Έλα, δούμε. Βανίλια βιομηχανική, η βανίλια κανονική μαύρη. Κανείς, σε φακελάκι. Ποια είναι η άλλη, δεν την ξέρω. Μαύρη. Το ξυλάκι. Ξυλάκι. Το ξυλάκι, τώρα... Δεν βγάζει με τη βανίλια. Δεν ξέρω από ξυλάκι, εγώ ξέρω φακελάκια. Εμένα μου άρεσε πολύ. Είναι, σου άρεσε και εμένα. Και εμένα μου άρεσε. Παρόλο που είναι φακελάκι, μας άρεσε. Τι φακελάκι, τα φακελάκια μας αρέσουν στην Κύπρο. Ναι. Και φρέσκα κρέμα φυσικά. Πολύ. Και η βραδιά φτάνει σχεδόν στο τέλος της. Ο Δημήτρης έχει ακόμη ένα χαρτί στο μανίκι. Το λέμε μαζί όσοι το ξέρουν. Σου γράφω πάλι από ανάγκη. Η ώρα 5 το πρωί. Το μόνο πράγμα που έχει μείνει. Όρθιο στον κόσμο είσαι εσύ. Τι να τις κάνω τις τιμές τους. Τα λόγια τα θεατρικά μες στην οθόνη του μυαλού μου. Χάρτινα είδωλα νεκρά. Δικό σας. Να μ' αγαπάς όσο μπορείς να μ' αγαπάς.
να μ' αγαπάς. Πόσο μπορείς να μ' αγαπάς. Αγαπήσε το βρε παιδιά. Κοιτάζοντας με... Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Το γλυκό ήταν ωραίο. Μ' αρέσουν γενικώς ό,τι έχει να κάνει με φράουλα και με έτσι να είναι δροσερά γλυκά. Και μ' άρεσαν, καλή επιλογή. Νιώθω ότι μόνο το επιδόρπιο ξέρει αγάπη. Ήταν συνηθισμένο επιδόρπιο, αλλά πολύ νόστιμο. Μου άρεσε. Εγώ δεν έκανα κάτι πέραν αυτού που θα έκανα αν ήταν κάποιοι φίλοι μου εδώ. Εννέα. Ο Χρήστον το βρίσκω... 5 με 6. Στο σύνολο της βραδιάς θα δώσω 7 βαθμούς. Και η Γαβριέλα πέρασε ωραία. Όλοι πέρασαμε ωραία. 7 ή 8. Ο βαθμός μου για τον Δημήτρη σήμερα είναι 7. Η πρώτη βραδιά έχει φτάσει στο τέλος της. Ο Δημήτρης έχει πάρει 23 βαθμούς.